Με Βασιλική Γκιώκα, γραμματέα τη Ομαϊκή Επιτροπή Αργολίδα του ΚΚΕ. Κάναμε πρόσφατα, συγκεκριμένα χθες, μία ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά την έλλειψη παιδιάτρων και στα δύο νοσοκομεία του νομού Αργολίδας. Βέβαια, ως ΚΚΕ, αυτά τα ζητήματα τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο όσον αφορά την έλλειψη παιδιάτρων, αλλά συνολικότερα τις ελλείψεις που υπάρχουν στις δημόσιες δομές υγείας, σε όλες τις ειδικότητες, σε γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό, εξοπλισμό κ.ο.κ. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πάρα πολύ έντονο τον τελευταίο διάστημα, καθώς στο νοσοκομείο του Ναυπλίου υπάρχει μόνο μία παιδίατρος, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει τις πάγιες ανάγκες του νομού. Η οποία μάλιστα έλειπε η γυναίκα το τελευταίο διάστημα σε αναρωτική, επέστρεψε βέβαια. Αντίστοιχα στο Άργος δεν υπάρχει, παρόλο που υπάρχει παιδιατρική κλινική, δεν υπάρχει παιδίατρος. Εμείς το λέμε με τη λογική του μπαλώματος, το καλύπτουν με τον παιδίατρο που υπάρχει από το Κέντρο Υγείας Λιγουριού. Βέβαια είναι μια πάγια τακτική αυτό, που παίρνουν δηλαδή γιατρούς από τα κέντρα υγείας να καλύψουν για να βγάλουν βάρδιες στις δημόσιες δομές υγείας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια στους γονείς της Αργολίδας, όχι μόνο από την άποψη ότι αναγκάζονται και βάζουν συνέχεια το χέρι στην τσέπη ακόμα πιο βαθιά, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η υγεία πλέον είναι. Υπάρχει μεγάλη ιδιωτικοποίηση της υγείας και εμπορευματοποίηση, αλλά από την άλλη, σε οποιοδήποτε περιστατικά δεν έχουν κάλυψη. Βασική κάλυψη οι δημόσιες δομές υγείας, ακόμα και σε έκτακτα και όχι μόνο, ή σε προγραμματισμένα ραντεβού. Αυτό δημιουργεί αντίστοιχα και δυσκολία όσον αφορά τους τοκετούς, γιατί σε ένα νεογνώ χρειάζεται να υπάρχει παιδίατρος και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε ότι καταρχήν, ως ΚΚΕ και ως Τομεακής Επιτροπής Αργολίδας έχουμε αναδείξει τα ζητήματα της υγείας πολύ έντονα. Μάλιστα, πρόσφατα κάναμε και μια επιτυχημένη εκδήλωση στο Άργος για τα ζητήματα αυτά. Και θέλω να αναφερθώ στο εξής, επειδή είναι σε εξέλιξη τώρα η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα και σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, μειωμένη κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 279 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει ότι καταρχήν σε καμία περίπτωση, ακόμα και πριν την πανδημία, η κρατική χρηματοδότηση δεν κάλυπτε τις πάγιες και σύγχρονες ανάγκες που υπάρχει σήμερα, πρόληψη, θεραπεία κ.ο.κ. Γιατί και πριν την πανδημία, μάλιστα θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά είχαμε ξαναδώσει συνέντευξη ότι υπάρχει ακόμα παραπέρα μείωση. Και μάλιστα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας έδωσε κάποια χρήματα για τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας, που βέβαια σε καμία περίπτωση ούτε και αυτές κάλυπταν τις ανάγκες. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, βλέπουμε τη μείωση, ότι ακόμα παραπέρα μείωση, με ένα μόνο στόχο, την ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, όπως λέει και το νέο ΕΣΥ, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ουσιαστικά στις δημόσιες δομές θα μπουν οι ιδιώτες. Θεραπεία, πρόληψη, εξετάσεις κ.ο.κ. Εμείς λέμε ως ΚΚΕ και θα το φωνάζουμε και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό, η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα, εν έτη 2022 που θα έρθει τώρα, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η εξειδίκευση, η υγεία ως κοινωνικό αγαθό θα πρέπει να είναι δημόσιο και δωρεάν για όλο το λαό και πραγματικά να μην βάζουμε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μας για να έχουμε τα βασικά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δηλαδή, οι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους αν νοσήσουν εκτός Αργολίδας. Ναι, πηγαίνουν εκτός Αργολίδας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικά, επειδή είδαμε και μια συνέντευξη που έδωσε και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Αργολίδα, ότι βάζουν και τις εφημερίες. Μάλιστα, λένε ότι σήμερα εφημερεύει για παιδίατρο το νοσοκομείο της Τρίπολης ή το νοσοκομείο της Κορίνθου. Κάνουν χιλιόμετρα οι γονείς για να πάνε είτε στην Κόρινθο είτε στην Τρίπολη για τα βασικά. Βασικές ανάγκες, όπως επίσης καταλαβαίνετε, επειδή είναι χρόνιο πρόβλημα και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, για οτιδήποτε πιο σημαντικό και πιο σοβαρό πάνε στα νοσοκομεία της Αθήνας. Με την αγωνία που υπάρχει στο γονείο. Φυσικά. Φυσικά με την αγωνία. Με την αγωνία που υπάρχει ότι καταρχήν αυτή τη στιγμή οτιδήποτε. Επειδή είναι περιστατικά ότι έχουν νοσήσει το παιδί μέσα στη νύχτα και δεν υπάρχει γιατρός. Άρα το εξετάζει κάποιος γενικός ο γιατρός. Δεν είναι ευθύνη βεβαίως του ανθρώπου που είναι εκεί. Αυτός κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά δεν μπορεί ένας γενικός γιατρός να καλύψει τις παιδιατρικές ανάγκες. Και βεβαίως αναγκάζονται πάρα πολλοί γονείς από το πιο απλό, από το εμβόλιο, έως μια απλή εξέταση που είναι τώρα και σε έξαρση γενικά γρήπη στα σχολεία, να πάνε σε ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή να πληρώνουν ουσιαστικά μεγάλα ποσά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Χωρίς να έχουμε βεβαίως εμείς κάτι με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και δουλεύουν.